Βάρε τρόμο, ρε! Δεν έχεις καμιά δουλειά με τα σταφύγια, ρε! Εμείς είμαστε οι παραγωγοί, όχι εσείς! Εμείς είμαστε οι παραγωγοί! Κάμεις αφέντια, ρε, να κόψεις τα φύγια, καλή χρόνια, γιατί δεν κάτι γρεβάτε! Κύριε Σέμα, ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι βλάκες! Δεν σας θέλω! Κάτι ξέρει! Δεν σας θέλω! Ενημέρωσέ τους, παρακαλώ! Άστε τον δυο λεφτά, άστο τσάπα! Καταγγέλνει διάφορα πράγματα χωρίς να λέω την αλήθεια. Εγώ, Χρυσόστομε, το ξέρεις πολύ καλά. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Στα διοικητικά συμβούλια όλα έχω πει για τον αγώνα που έχεις δώσει και έχω πει για την προσπάθεια που έχεις κάνει. Γιατί είσαι με τον άλλο τον μάλα κατάλοιπο. Στο πολύ. Γιατί να είσαι με ένα Χρυσόστομο, ρε. Στα δικαστήρια του πήρατε τον άνθρωπο, ρε. Ρε ψεύτη, μα του κάνατε καταγγελία στον εισαγγελέα, ρε ψεύτη. Όχι, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Στον εισαγγελέα αυτό το οποίο έφτασε ήταν η καταγγελία των φανών. Και ξέρεις γιατί θα τους πάρει ο διάολος κι αυτοί. Τα ίδια σκατά εσείς επιλέξατε να τα φέρετε στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ. Ριζόστομε, πες του, όχι, άκουσέ με λίγο, όταν γινόμαστε κοινωνοί, έστω και ενδείξω, εγώ δεν λέω ότι θα υπάρξουν αποδείξεις, ούτε λέω ότι υπάρχει κάποιο. Ξέρεις ότι δεν θα υπάρξουν. Εγώ σαν μηνάς, τι θες να κάνεις, εδώ κάνετε γενική συνέλευση και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους δίνετε ένα δικαίωμα συμμετοχής στην γενική. Μας έχετε γράψει στα καρύδια σας. Ο νόμος όπως γινόταν τόσα χρόνια. Εδώ λοιπόν θέλεις διάλογο. Ούτε εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπες, αυτό που είπες, μπορώ να μιλήσω. Το λάθος είναι δικό σας. Εγώ μπορώ να μιλήσω. Και να το μάθει ο κόσμος. Εσείς φταίτε. Τι λέει, τι λέει, τι λέει, τι λέει. Άστο να το πει, άστο να το πει. Θα στραφεί εναντίον σου μια μέρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν έκανε μερίδες η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και σας καλούσε να πάρετε. Γιατί να πάρουμε? Γιατί να πάρουμε? Αφού έχω τη σύγχρονη όλα. Έτσι σε ακόμα υπάρχει. Εδώ 61 συνεταιρισμοί από τους 60. Τι λες, ρε άνθρωπε!